Πρωτοδικών Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου στα ζητήματα βίας, φοιβικής και παιδικής παραβατικότητας και της ενδοικογενειακής βίας. Ξέρετε, τα παιδιά πλέον οριμάζουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οριμάζαν παλιότερα και αυτό εκφράζεται και στην παραβατικότητα. Χρειάζονται συμπράξεις αρμόδιων φορέων, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και δημόσιων λειτουργών που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δηλώνει σταθερά την διάθεσή του για την συνδρομή στο επίπεδο αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Στηρίζουμε πλήρως τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς στοχεύουν στην καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων, τα οποία τελευταία έχουν αυξηθεί δυστυχώς, φαινομένων βίας και στο σχολικό χώρο και εκτός σχολικού χώρου, μορφές παραβατικότητας και ανηλίκων. Και πρέπει με αυτές τις εκδηλώσεις και με άλλες παρόμοιες και με την πλήρη μας ενέργεια να κινητοποιήσουμε όλους τους φορείς, πρώτα εμάς την εκπαιδευτική κοινότητα, τις οικογένειες και φορείς της κοινότητας, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και να εξαλείψουμε μελλοντικά αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να γίνει η βία μέσω επίλυσης προβλημάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει καθημερινά να περνάει σε όλους μας. Όλα τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι μέσα από τον διάλογο, μέσα από τη συνεννόηση, μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε όμως ισχυρή υποστήριξη από τις οικογένειες και από τους κοινωνικούς φορείς. Ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιούνται οι μερίδες όπως η σημερινή. Σήμερα παρευρίσκονται εδώ από όλα τα σχολεία ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο διαχείρισης κάποιων καταστάσεων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την ετοιμότητα να κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί, εάν προκύπτει ένα θέμα είτε κακοποίηση μαθητή, είτε διαχείριση κάποια δύσκολη κατάσταση που εμπλέκεται και το γονεϊκό περιβάλλον και που ξέρετε ότι αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι, το σπίτι και το σχολείο συγκοινωνούν τα δοχεία. Οπότε το σχολείο ενημερώνεται ή έχει κάποιες ενδείξεις και μπορεί να παρέμβει και να δώσει λύσεις σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων και με τις αρμόδιες αρχές. Στα σχολεία της Κρήτης, σε τι βαθμό έχουμε παραβατικό? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά. Μπορεί να μην φτάνουν το πόσο της δημοσιότητας, γιατί επιλύονται στο σχολικό πλαίσιο, αλλά υπάρχουν περιστατικά που οι εκπαιδευτικοί τα καταγράφουν και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δίνουν λύσεις είτε στο πλαίσιο του σχολείου, είτε σε συνεργασία με την Εισαγγελία. Αυτό δηλαδή διάστημα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά. Τα περιστατικά είχαν μια αύξουσα, μια αύξουσα πορεία μετά την πανδημία. Στο πλαίσιο της πανδημίας σίγουρα, αλλά και μετά.